η μαξιλάρη, μεγάλη μερίδα του πολιτικού συστήματος. Να πάμε όμως στην ουσία. Τι συμβαίνει με αυτό το μαξιλάρι? Εσείς τους καλούσατε να το χρησιμοποιήσουν. Τώρα το χρησιμοποιούν. Γιατί παραπονιέστε? Καταρχήν, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά, τα είπαμε και πριν. Και στον συνάδελφο από τη Νέα Δημοκρατία και στην οικογένειά του και σε όλους τους ανθρώπους. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία παίζει με την επικοινωνία, το έχω πει από τις πρώτες ημέρες, και παίζει και με τις διαρροές πάρα πολύ. Και αυτό έρχεται και κλειδώνει με τις διαρροές ότι θα έρθουν οι μολυσμένοι πρόσφυγες και θα δημιουργηθεί θέμα στα νησιά, που το διέρευσε η κυβέρνηση, που ήλεγχε τις διαρροές αυτές η ίδια κυβέρνηση με τον Υπουργό Άμυνας, και ήρθε ο κ. Μηταράκης και είπε δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Είναι η ίδια ιστορία με το μαξιλάρι. Η κυβέρνηση παίζει με την επικοινωνία πάρα πολύ έξω από τα όρια και βεβαίως θα κληθεί να απαντήσει όταν θα έρθει, που λέμε, και ο λογαριασμός. Επί του συγκεκριμένου θέλω να σας πω ότι η ιστορία του μαξιλαριού που λέμε, όπως έχει ονομαστεί, είναι πραγματικά η κόπη του ελληνικού λαού, όπου δόθηκαν για τον ελληνικό λαό και μπαίναν εκεί. Δεν είναι κάποια χρήματα τα οποία είναι... Ξέρουμε από πού έρχονται και ξέρουμε πού πρέπει να πάνε. Γι' αυτό υποσύριζα λοιπόν ότι το μαξιλάρι στα δύο του μέρη, πρώτον είναι για τις δανειακές μας υποχρεώσεις και το δεύτερο να πάει εμπρός στο βαρός στην οικονομία. Απαξιώθηκε αυτό. Όχι μόνο αυτό, και στη Βουλή θυμάμαι τις δηλώσεις και του κ. Μητσοτάκη και αρμόδιων υπουργών σήμερα και του κ. Σκυλακάκη που έλεγαν το χειρότερο που έχει συμβεί κτλ. Αυτό το κακό λοιπόν το αξιοποιεί η κυβέρνηση σήμερα. Καλώς. Αυτό ζητούσαμε κι εμείς. Όμως οφείλει να μας πει πού ακριβώς και για ποιες ανάγκες. Εγώ έχω την αίσθηση, μακάρι να διαψευστώ αύριο, όταν θα μάθουμε τα νέα, που θα διαρρεύσει, που θα... Υπάρχει ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αύριο από τον κύριο Πέτσα το μεσημέρι. Θα ενημερωθούμε, ελπίζω. Θα ενημερωθούμε, λοιπόν. Αν πήγαν τελικά στους κλινικάρχες, στους καναλάρχες, στους κολλητούς, στα ΙΕΚ, διότι έχουμε δει ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση είναι πολύ άνετος στο να δίνει σε τέτοιες δομές και σε τέτοιες λογικές, όμως είναι πολύ σπάγκος, θα λέγαμε, σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους. Διότι άκουσα και τον προηγούμενο καλεσμένο σας που ήταν από το χώρο του τουρισμού. Θέλω να σας πω ότι τα 800 ευρώ τα παίρνουν μόνο 600-700.000 άνθρωποι. Με τους άλλους, με αυτούς που δεν μπήκαν καν στην αγορά εργασίας, με αυτούς που έχουν επισφαλή εργασία, με τους ανθρώπους που είναι με μπλοκάκι, με τους ανθρώπους οι οποίοι τους είπε και αόρατους. Υπάρχουν αόρατοι άνθρωποι στη δημοκρατία. Εμείς είχαμε πει λοιπόν ότι εκεί αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε οριζόντια σε αυτό που λέμε στους εργαζόμενους για να αντέξουν και σε επιχειρήσεις. Σε όλες τις επιχειρήσεις. Διότι στα ζητήματα που έχουμε δει και στο κομμάτι της εκπαίδευσης από το σπίτι, αλλά και στο κομμάτι των ΙΕΚ, βλέπουμε ότι υπάρχουν μικροαναθέσεις. Αυτό ζητούμε να δούμε πώς ακριβώς διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία το δημόσιο χρήμα. Θέλω να σου πω και δύο άλλα σημεία, αν έχει την καλοσύνη, έτσι, που μου κάνει εντύπωση και έχει σε μεγάλο προβληματισμό βάλει. Στις πρώτες σας κουβέντες που κάνατε, έχω και εγώ την ίδια εκτίμηση. Ότι χτίζεται ένα αφήγημα ιδεολογικό και πολιτικό για μέτρα μνημονίου και για μνημόνιο, το οποίο εξυπηρετεί το αφήγημα, το ιδεολογικό της Νέας Δημοκρατίας και της δεξιάς στην Ευρώπη. Και ξέρετε, αυτό είναι ότι κάποιοι βλέπουν την κρίση ευκαιρία για την επόμενη μέρα. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Βρούτσης το πρώτο πράγμα που χτύπησε... Φοβάστε νέο μνημόνιο, κύριε Αρβανίτη, γιατί είναι βαρύ αυτό που λέτε. Καλά, το έχουμε ζήσει, γιατί όταν έγινε η Lehman Brothers, θυμάστε πώς μας ήρθε το μνημόνιο. Δεν δημιουργήσαμε εμείς την παγκόσμια κρίση. Στην Αμερική έσκασε η κρίση, εμείς την πληρώσαμε. Είναι και άλλο βέβαια το να γίνεται λόγω συνθήκων και είναι άλλο να λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να το φέρει. Και αν καταλαβαίνω, λέτε αυτό. Δεν είπα εγώ αυτό. Εγώ είπα ότι η Νέα Δημοκρατία συμπίπτει ουσιαστικά με την αντίληψή της για τη δημιουργία συνθήκων μνημονίου που εξυπηρετεί την πολιτική της σε ό,τι αφορά στην αγορά εργασίας και στο νέο περιβάλλον που θα ξημερώσει μετά την πανδημία. Άλλωστε δεν είναι τυχερό, γιατί και στα ευρωπαϊκά θέματα ήθελα λίγο να σταθώ, ότι από τη μία ο κ. Μητσοτάκης ορθώς, εντύμως και σωστός υπέγραψε μαζί με τους 9, αλλά δεν διεκδίκησε μαζί με τους 9 το κορονομόλογο που εξυπηρετούσε μια πολιτική για να μην έρθει η χώρα σε πολιτική μνημονίου ή αν θέλετε μόνο απρευρισκλιτότητας, για να μην λέμε ξεκάθαρα. Δηλαδή τι έκανε κύριε Αρβανίτη?
Είδατε που θέλει να φωνάξει υπέρ, μαζί με τους άλλους 8, να διαπραγματευτεί. Προφανώς. Συνυπέγραψε, κύριε Αρβανίτη. Και από την πρώτη στιγμή. Συνυπέγραψε. Και από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Μητσοτάκης φωνάζει πολύ μέσα και είναι μουκός. Να κάνουμε διάλογο. Εγώ βλέπετε καλοπροέδρετα σας ρωτάω. Από την πρώτη στιγμή πρωταγωνίστησε και ο κύριος Μητσοτάκης δεν ακούστηκε στην Ευρώπη να διαμαρτύρεται και να διεκδικεί μαζί με τους Ισπανούς, τους Ιταλούς, τους Πορτογάλους, τους Νότιους αυτό που δικαιούται η Ελλάδα και ο Νότος απέναντι στους τραπεζίτες της Γερμανίας. Δεν μίλησε. Μόνο υπέγραψε. Ακούσατε καμιά δήλωση. Ακούσατε τη δήλωση του κύριου Σταϊκούρα τι είπε. Μια πολύ καλή συμφωνία. Πού την είδατε την καλή συμφωνία στο Eurogroup? Πού την είδατε την καλή συμφωνία? Μπορείτε να μου πείτε τη δήλωση. Μπορείτε, ένα και μπορείτε, τελειώνω. Και πείτε εσείς όχι. Κύριε Αρβανίτη, τη δήλωση του Ιταλού Υπουργού Οικονομικών και της Ισπανίδας Υπουργού Οικονομικών. Δεν γίνεται και με το χωροφύλακα και με τον αστιφύλακα. Πώς είσαστε ικανοποιημένοι ο κύριος Σταϊκούρας, ο ίδιος ο υπουργός, από την απόφαση του Eurogroup από τη μία και από την άλλη υπογράφαμε ένα άλλο πράγμα που ζήταγε άλλο πράγμα? Αυτό σας λέω. Τη δήλωση του Ιταλού Υπουργού Οικονομικών και της Ισπανίδας Υπουργού Οικονομικών μετά το Eurogroup, μπορείτε να μου τη θυμίσετε? Ναι, και τι πάει να πει αυτό? Όχι, επειδή αυτή ήταν η υπέρβαση. Εγώ δεν είμαι Ισπανός ευρωβουλευτής, είμαι Έλληνας ευρωβουλευτής. Και κύριε Αρβανίτη, μου λέτε ότι υποστήριξε η Ιταλία και η Ισπανία. Οι Ιταλοί λένε πάντως ότι πάμε το ευρωομόλογο στο σύνοδο κορυφής. Το ερώτημα είναι αν θα το στηρίξει και η Αθήνα. Η Ιταλία. Όχι. Θα σας ενημερώσω. Κοιτάξτε τι πολιτική κάνετε. Κύριε, ένας-ένας, βοηθήστε με. Ο κύριος Αρβανίτης, αν μου επιτρέπετε. Ο κ. Αρβανίτης είπε για τη δήλωση την οποία έκανε ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών για πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα οποία θα πάρουμε και τα 6. Και για το ζήτημα του ευρωομολόγου, όπου θα τεθεί στη σύνοδο κορυφής. Μιλάτε στον κόσμο αυτό το πράγμα. Δεν παίρνουμε 500 δισεκατομμύρια. Εσείς, μα εμείς θα τα πάρουμε. Μα είναι δυνατόν ότι θα πάρουμε 500 δισεκατομμύρια για να στηρίξουμε. Ξέρετε πόσα παίρνει η Γερμανία. Ξέρετε πόσα βάζει η Γερμανία για να στηρίξει την εθνική τη οικονομία. Αυτό είπα στον κόσμο. Είπα ότι υπήρξε μία απόφαση του Eurogroup ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει στα κράτη-μέλη της γύρω στα 560 δισεκατομμύρια ευρώ. Τσιγκουνιά. Ο κύριος Σταϊκούρας βγήκε. Συμφωνείτε εσείς. Τσιγκουνιά. Τροπή. Κύριος Σταϊκούρας. Εγώ δεν συμφωνώ με τίποτα. Αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Και θα δείτε ότι θα συμφωνήσω. Ο κύριος Σταϊκούρας βγήκε και είπε ότι είναι μια καλή αρχή. Από εκεί και πέρα. Η Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας, σας λέω, και ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας, που λέτε ότι έχουν σηκώσει το λάβαρο του ευρωομολόγου, ενώ εμείς δεν το έχουμε για τον Έλληνα Υπουργό. Κατηγορείτε τον Έλληνα Υπουργό για ενδοτικότητα πάνω σε αυτό. Σας απαντώ λοιπόν. Αυτοί οι οποίοι ήταν οι πιο μαχητικοί. Κατηγορώ την κυβέρνηση για διγλωσία. Από τη μία ο κύριος ο Υπουργός Ανάπτυξης, πώς απαντώ ευθέως, ο Υπουργός Ανάπτυξης την ίδια μέρα της Μαχής, ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε δεν συμφωνώ και οι Γερμανοί θα κερδίσουν, τι συζητάμε, και με αυτή τη λογική πήγαινε η ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί χρονομόνογο. Αυτό είναι τράζιτ που έλεγε ο Βενιζέλος, αν δεν θυμηθούμε και τα παλιά. Εγώ πάλι, αν μου επιτρέπετε, σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κ. Αρβανίτης, αφού δεν θυμάται το τι είπε η Ισπανίδα Υπουργός Οικονομικών και ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών, εγώ πάλι θα ήθελα να σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει. Μα πατάτε την μπάλα στην εξέδρα. Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και η Ιταλική κυβέρνηση, όταν γύρισε πίσω. Καταρρύπτω τα επιχειρήματά σας, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα 600 ευρώ τα οποία παίρνουν οι δικηγόροι, οι οικονομολόγοι όπως είμαι εγώ, οι λογιστές και όλοι αυτοί. Να ξέρετε ότι αυτά μπήκαν μέσα σε μια διαδικασία. Πόσο στοιχίζουν αυτά στον κρατικό προϋπολογισμό? Τα διπλά. Δεν γνωρίζω, τα μισά τα παίρνει το ΙΕΚ και τα μισά ο επιστήμονας. Ντροπή. Αφήστε με μισό. Κύριε. Αύριο θα βγάλω στον αέρα. Έχω κάνει ρεπορτάζ πια να σας δείξω πώς λειτουργούν τα ΚΕΚ. Ωραία. Αυτό είναι μια φοβερή απάτη. Απλά. Είναι ντροπή για τον επιστημονικό κόσμο αυτό που κάνετε. Απλά κύριε Αρβανίτη και κυρίες και κύριοι, απλά θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να αντληθούν μέσα από το ΕΣΠΑ. Γιατί δεν είναι απεριόριστα τα χρήματα τα οποία έχει το ελληνικό κράτος να μπορέσει να δώσει. Και επειδή έπρεπε να στηρίξουν και το μαξιλάρι που τα δώσετε. Από πού και γιατί επειδή έπρεπε λοιπόν να στηρίξουμε και αυτές τις επαγγελματικές τάξεις και αυτές τις επαγγελματικές
επαγγελματικές κατηγορίες. Μπορέσαμε και κάναμε όλη την εργασία. Θέλετε να στηρίξετε τα ΙΕΚ, τα ιδιωτικά ΙΕΚ, μου λέτε. Από εκεί και πέρα. Δεν στηρίζετε το σύστημα υγείας να πάρετε κανένα γιατρό. 600 ευρώ βάζει επιστήμονε στην τσέπη και σχεδόν 500 ευρώ στην τσέπη βάζει για τον κάθε επιστήμονα το ΚΕΚ. Όχι μόνο, μην μπερδεύεστε, όχι μόνο με ιδιωτικά. Ο κάθε ελεύθερο επαγγελματία, ο κάθε δικηγόρο, ο κάθε λογιστή μπορεί να επιλέξει το δικό του ΙΕΚ, δημόσιο ιδιωτικό, για να βάλει. Για το οποίο το ιδιωτικό ή δημόσιο ΙΕΚ θα βάλει 480 ευρώ στην τσέπη για το κάθε κεφάλι. Από εκεί και πέρα, επειδή βλέπω ότι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για κάτι το οποίο θα έρθει. Και δεν γίνεται μια συζήτηση για αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα, για την υγειονομική πλευρά αυτής της κρίσης. Θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι άλλο το οποίο είπε ο κ. Σαρβανίτης. Κύριε Κατσαφάδο. Εγώ αυτή την κρίση, επιτρέψτε μου, τη βλέπω, την είδα και ως μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία, δυστυχώς για τη χώρα. Το ίδιο λέω και εγώ. Μεγάλη ευκαιρία. Αφήστε για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, για την αναδιανομή του πλούτου, για μια νέα τάξη, όπως κάνατε και στο πρώτο μνημόνιο, όταν μας το φόρησαν στο κεφάλι. Πολύ μεγάλη το ίδιο πράγμα ζούμε πάλι. Είστε δημοσιογράφος. Και είστε και ευρωβουλευτής και θα πρέπει να παρακολουθείτε αυτά τα οποία γράφονται στον διεθνή τύπο αναφορικά με την πατρίδα μας. Γι' αυτό με απολύεται πρέ... Τρίτη-Πέμπτη Σάββατο, γιατί είμαι καλός δημοσιογράφος. Γι' αυτό τώρα, σαν ευρωβουλευτής, απαντήστε μου στα συγκεκριμένα. Εκτός και αν και αυτά τα μέσα, κύριε Αρβανίτη, λειτουργούν προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Νέας Δημοκρατίας. Απόλυτα. Απόλυτα, σας απάντησα. Τα μέσα λειτουργούν. Τα κεντρικά απόλυτα για λογαριασμό του κύριου Μητσοτάκη. Γι' αυτό έκανε και το δίπλωμα τους διευθυντές καναλιών μόλις ανέλαβε την εξουσία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε όλοι μαζί κάτι το οποίο δεν είναι επιτυχία μόνο της κυβέρνησης. Είναι του κράτους συνολικά, των υγειονομικών υπαλλήλων, της κοινωνίας η οποία άντεξε. Ότι η Ελλάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια, από παράδειγμα προς αποφυγή, έχει καταστεί παράδειγμα προς μίμηση. Επειδή καθόμαστε μέσα, όχι επειδή έχουμε πολλές κλίνες μέθη, ένα ισχυρό σύστημα υγείας, κύριε Κατσαφάδο μου. Επειδή ευτυχώς είδαν τον κίνδυνο οι Έλληνες πολίτες με τους οποίους συζητάμε καθημερινά εδώ και πειθάρχησαν και έμειναν σπίτι. Πάντως, κυρία Γιάμαλη, από 565 κλίνες, τις οποίες παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Πόσα παραδόσατε στο ΣΥΡΙΖΑ κλίνες, 7.000 απολύσεις και υπογραφή Μητσοτάκη έχετε δώσει. Μπορείτε να λέτε... 7.000 απολύσεις το 2014 με υπογραφή Μητσοτάκη. Αρβανίτη, αυτή είναι η αγάπη σας. Και μου χειροκρότητα η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη στα μπαλκόνια. Ας αντιληφθείτε. Εγώ δεν κοροϊδεύω κανέναν. Φτάνει η ανοχή πια. Εγώ, κύριε Αρβανίτη, δεν κοροϊδεύω κανέναν. Έλεος, ο κόσμος πεθαίνει. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα όμως. Εσείς κάνετε μικροπολιτική. Επιτρέψτε μου, κύριε Αρβανίτη, κύριε Κατσαφάδο. Για να πέσουν και οι τόνοι, διακόπτω για διάλειμμα. Συνεργαστείτε παρακαλώ πολύ μαζί μου. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε και με τον κύριο Κατσαφάδο και με τον κύριο.